δημοκρατικές εκλογές. Για να υπάρξει ένας δημοκρατικός δρόμος ανατροπής αυτής της πολιτικής, πρέπει να γίνουν εκλογές. Και μάλιστα το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κάθε φορά λέει σε τηλεοπτικές και τα λοιπά να κρίνει ο λαός. Εμπρός λοιπόν να κρίνει ο λαός. Τι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Δινόπουλος όπως και άλλοι θα μείνουν με την ερώτηση στα χείλη όταν ο λαός ο ίδιος αποφασίσει ότι πρέπει να ανατραπεί η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε γιατί βεβαίως η δυνατότητα να προκυρηθούν εκλογές είναι στα χέρια της κυβερνητικής πλειοψηφίας πλην ατυχήματος, εγώ δεν θα του λέγα ατύχημα, που μπορεί να συμβεί μέσα στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε οι ευρωεκλογές, όπως και όλες οι εκλογές, να αναδείξουν την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στη λαϊκή βούληση και την κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εάν δηλαδή εσείς προηγηθείτε στις ευρωεκλογές, υπόθεση εργασίας, θα θεωρήσετε ότι αυτό είναι αυτομάτως ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι έχει χάσει, τη δεδηλωμένη. Μα δεν θα το θεωρήσει η κυβέρνηση και τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα. Μπορεί κάποιος να μένει γατζωμένος στην εξουσία του όταν ο ίδιος ο λαός θα έχει αποφασίσει διαφορετικά. Θέλω να πω στον κύριο. Άρα εμείς θέλουμε αυτό να γίνει και μάλιστα με διαφορά η οποία δεν θα αφισβητείται. Βεβαίως ο καθένας θα μπορεί να λέει τα δικά του. Να μην το τα έχουμε δει αυτά. Εγώ θα θυμίσω ότι έχει υποθεί η φράση ότι δύο πράγματα, ότι δεν θα γίνουν εκλογές και μετά από τρεις μήνες έγιναν. Και δεύτερο, η απειλητική φράση ότι ενίοτε γίνονται δεκτές και έγιναν δεκτές και έχασε. Να πάω και στους υπόλοιπους. Πρώτα. Ένα ερώτημα όμως για εσάς και απαντήστε. Αμέσως. Το